Ελλάδα που λέγεται Athens Review και υπήρξαν ορισμένα δημοσιεύματα στο Βήμα. Θέλω λοιπόν να σας παρακαλέσω στην Επιτροπή αυτή, επειδή άπτεται της προσωπικής αξιοπιστίας του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών και είναι βασικό να γνωρίζουμε τι από αυτά έχει βάση και τι από αυτά αποτελεί δυσφήμιση, να σας ρωτήσω το εξής. Έχετε καταθέσει το εφετείο Αθηνών όταν ήσασταν υπουργός 5 Μαρτίου ότι εξελέγεται αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστήμιου του Μάρμπουργκ. Συν της άλλης, το θέρος του 2001, λόγω της θέσης του καθηγητού που κατήχα στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, στο Ηνωμένο Βασίλειο, και πριν από την ανάληψη καθηγόντων στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως αποκαλύφθηκε, ή τουλάχιστον ισχυρίζεται, η Athens Review, την οποία καταδικάσατε. Ναι, περιμένετε, ψυχραιμία. Ναι, το ξέρω, κύριε Πρόεδρε, αλλά εδώ πέρα θα με αφήσετε να τελειώσω. Αντιλαμβάνομαι ότι γίνομαι δυσάρεστη. Αλλά επειδή στο εξωτερικό. Εγώ σας ρωτώ και περιμένω δηλώσεις δικές σας. Απεκαλύφθηκε ότι δεν υπήρξατε καθηγητή σε αυτά τα τρία πανεπιστήμια. Εκτός αν υπήρξατε. Οπότε, αν πραγματικά υπήρξατε, φαντάζομαι ότι θα έχετε κάποια στοιχεία να καταθέσετε στην Επιτροπή, τα οποία να αποδεικνύουν αυτά. Διότι εκ των υστέρων μεταφράστηκαν απαντήσεις των πανεπιστημίων αυτών προς την εφημερίδα και οι απαντήσεις αυτές λένε πως δεν υπήρξατε καθηγητής και δυστυχώς ενημερώθηκαν και συνάδελφες. Κυρία Παγκογιάννη με λένε, χαίρομαι πάντως για το κυρία Δώρα. Λοιπόν, δεύτερη ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Εγώ καταλάβατε τώρα για ποιο άνθρωπο μιλάμε. Καθηγητές στο Χάρβαρντ, στην Οξφόρδη, καθηγητές στην Ανδρομέδα, μισό λεπτό να μιλήσει η κυρία Στάνη για την αποδεσμεύση μου, σε παρακαλώ. Εγώ έχω πολύ κοντά μας γνωστούς και φίλους, οι οποίοι ήταν στη σχολή Μωραϊτή με τον κύριο Κοτσιά. Τώρα έχει κάνει όλο αυτό με τα σκόπια που συζητάμε. Έχει οποιαδήποτε σχέση. Εγώ σε έχω στο χέρι από μικρά και από μικρά. Αλλά σε κάνω τον Ιστάρο. Ναι, τον έχω. Ναι, από τον Ιστάρο. 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 Ναι, από τον ένας υπουργός αυτό, δεν μπορεί να αφήνει ανθρώπου που παίζουν τέτοια θέματα να χειριστούν τόσο σοβαρά θέματα. Είναι τραγικό το να είναι σε μια επιτροπή και να είμαστε εδώ εμεί απόψε να συζητάμε για το αν ο κύριο Γκοτζιά είπε ψέματα ή όχι για τι γνώσει του. Έχει στα χέρια του. Καλά, εντάξει, στην Ελλάδα δεν είναι δικαιοσύνη. Όχι για όλου. Συμφωνούμε. Χάνοντας